το ότι είστε εδώ για να ορίσετε και εσείς μαζί με εμάς το πλαίσιο της λειτουργίας μας. Της συζήτησής μου είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των τοπικών φορέων και του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η επιστημονική και πολιτιστική φορείς συμμετέχουν, γιατί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην κοινότητα και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνδιαμορφώσουν κάποιους όρους μέσα στην κοινότητα που να οθούν τους νέους στο να επιλέγουν έναν υγιή τρόπο ζωής, να συνδέονται μεταξύ τους με υγιείς σχέσεις και να απολαμβάνουν τη ζωή. Να τους υποδεχτείτε, να τους καταδογήσετε, να τους βοηθήσετε, να τους προσθέσετε, να συμπράξετε, να έχετε τη δικιά σας παρουσία και συμβουλή. Και να συνδεθούμε και με τους συλλόγους στους οποίους συμμετέχετε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή και να γνωριστούμε και με τους ανθρώπους. Δόντας τον επιστημονικό απολογισμό, βλέπω έτος 2000, πίστευα ότι είναι τόσο κοντινό και όμως πάνε 20 και πλέον χρόνια. Ξεκινήσαμε έτσι μια ομάδα ανθρώπων ευαισθητοποιημένη από τους από τα παιδιά που έκαναν χρήση ουσιών. Το επάγγελμά μου είναι φαρμακοποιός και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε προσωπικές εμπειρίες που έχω αλλά και που μπορεί να έχει ένας φαρμακοποιός, διότι το φαρμακείο, όπως ξέρετε, είναι η πρωτοβάθμια, ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας που λέγεται υγεία. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις το φαρμακοποιό. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση, η πιστότητα μεταξύ του επιστήμονα φαρμακοποιού και του ασθενή του, του πελάτη του, που ξέρετε ότι πέφτουμε, Αναστασία μου, χώρια από το ρόλο του φαρμακοποιού, το ρόλο του συμβούλου και Γιάννη με τα προβλήματα. Πραγματικά εγώ τότε, επειδή ήμουν και στους, όπως ξέρετε, η Αναστασία και τα άλλα τα κορίτσια, είχαν πολύ μεγάλη και έντονη δράση η Σύλλογη Γονιών και